πριν την έναρξη του αγώνα, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Χαράλαμπος Μπλιώνας, οι παίκτες και των δύο ομάδων κατέθεσαν μερικά λουλούδια σε ένδειξη μνήμης. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι έλυχε ο στόχο το 5 στα 5 και το κατάφερε καθώς επικράτησε σχετικά εύκολα σε βάρος του Καμπανιακού με 4-1. Ωστόσο, η αντίπαλη της ΕΛ αυτή τη φορά ήταν πιο ρεξαντή για ποδόσφαιρο και βρέθηκαν να απειλούν και κάποιες φορές. Ήδη στο δεύτερο λεπτό, ο Παπαγαθονίκου δοκίμασε να πιάσει το σούτ, ωστόσο έστειλε την μπάλα τελείως δεξιά από το δοκάρι του Σκαλιά. Όμως και η ΕΛ επιθετικά ήταν καλή και έτσι στο έκτο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Μπλέντι Μούτσα να πιάνει μετά από εκτέλεση κόρνερ την μπάλα και με στρωτό σουτ να τη στέλνει στα δίχτυα του Παπά. Από εκεί και πέρα ήταν και η σειρά του Γκούρτσα, ο οποίος έκλεισε τα 23 του γενέθλια αγωνιζόμενος στο γήπεδο Αλκαζάρ. Και στο 12ο λεπτό ο Κυριακίδης έβγαλε την παλιά και ο επιθετικός έλεπια στο σούτ για να αποκρούσει ο Παπάς. Δεν άρχισε όμως για να έρθει και το 2-0 μόλις στο 15ο λεπτό. Ο συνήθις ύποπτος Μούτσα Μπλέντι μέσα σε 9 λεπτά σκόραρε και για δεύτερη φορά, δίνοντας από εκεί και πέρα ουσιαστικά τυπικό χαρακτήρα στην αναμέτρηση. Όμως από την άλλη, όπως προαναφέραμε, η ομάδα του Καμπανιακού ήταν ορεξάτη και στο 19ο λεπτό ο προβατήρης ήταν αυτός που έπιασε το σούτ για να μπλοκάρει τους Σκαλιάς, ο οποίος είχε συγκεκριμένη αναμέτρηση περισσότερη δουλειά από ό,τι στις υπόλοιπες αγωνιστικές που πέρασαν. Για να φτάσουμε στο 38ο λεπτό, όταν μετά από φάσεις διαρκείας μπροστά στα καρέα του Παπά, ο Στεφανίδης ήταν αυτός που έπιασε στο σούτ, ωστόσο η μπάλα δεν κατέληξε και πάλι στα δίχτυα. Και στο 43, ο Ηλίας Κυριακίδης θέλησε να μιμηθεί τον Αλέξη Σάντσες. Με βάση και τον γκολ που πέτυχε ο Μεξικανός επιθετικός απέναντι στη Ρεάλ. Ωστόσο, ο Κυριακίδης δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 47ο λεπτό ο Τσαταλιός για τους φιλοξενούμενους ήταν αυτός που έπιασε στο σούτ, ωστόσο ο Σικαλιάς δεν ανησύχησε. Και στο 53 η ΕΛ απάντησε όταν ο Πλιάγκας έβγαλε την παλιά στον Γκούρτσα, αυτό σούταρε, όμως ο Παπάς μπλοκάρε. Δεν άρχισε όμως να έρθει και το τρίτο γκολ για την ΕΛ με τον Μπλέντι να περνά την παλιά στο Στεφανίδη στο 54ο λεπτό και αυτός με κεφαλιά δεν δυσκολεύτηκε να τριπλασιάσει τα τέρματα.
όμως το παιχνίδι απέκτησε νέο ενδιαφέρον στο 51ο λεπτό, όταν μετά από παλιά το υψηλό Παπαγαθονίκου έκανε το 3-1 απέναντι στο Σικαλιά, δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στην αναμέτρηση. Ένα χρώμα που σίγουρα θα ήταν πιο άγριο για την ΑΕΛ, καθώς το 65ο λεπτό ο Ρακαβίκας έβγαλε την παλιά στο Χρήστο, αυτό σούταρε για να πέσει σωτήριο Σικαλιά στα πόδια του και να μπλοκάρει. Και επειδή τον φρονίμουν τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, ο Γκούρτσας φράγησε την ευρία νίκη και εξασφάλισε τους 3 βαθμούς από εκεί και πέρα και τυπικά, όταν σκόραρε με κεφαλιά κάνοντας το 4-1 μετά από πάσα του Σιάκα. Και ήδη από το 67ο λεπτό είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Και σε αυτή την αναμέτρηση ένας ακόμη νεαρός παίκτης πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο λόγος για τον Γαριφαλόπουλο, ο οποίος στο 76ο λεπτό λίγο έλειψε να χρηστεί και σκόρερ, όταν σούταρε για να διώξει με το πόδι εντυπωσιακό